Έχουμε μπροστά μας την προοπτική της επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έχουμε μπροστά μας την προοπτική της αύξησης του κατώτατου μισθού. Έχουμε μπροστά μας τις στοχευμένες, μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το δημοσιονομικό χώρο, που με βάση τον ψηφισμένο μεσοπρόθεσμο προβλέπει για το 2019 ένα δημοσιονομικό χώρο 700-750 εκατομμυρίων ευρώ, που για πρώτη φορά αυτά θα αποτυπωθούν πιο συγκεκριμένα στο προϋπολογισμό του 2019. Έχουμε μπροστά μας την προοπτική για την περαιτέρω στήριξη του κοινωνικού κράτους και ειδικά της υγείας αλλά και της πρόνοιας. Έχουμε βεβαίως την προοπτική επανάληψης και φέτος, καθώς δείχνουν τα στοιχεία της απόδοσης οικονομίας, μερίσματος κοινωνικής αλληλεγγύης στοχευμένα σε κοινωνικές κατηγορίες που το έχουν ανάγκη. Έχουμε μπροστά μας την προοπτική της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα με συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα. Την προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός φιλικότερου κλίματος για τους επενδυτές και για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων. Βεβαίως έχουμε και την στήριξη των νησιών μας, τη διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά της προσφυγικής κρίσης, με ταυτόχρονο διπλασιασμό των κονδυλίων από τους ευρωπαϊκούς πόρους για έργα ανάπτυξη στα νησιά του Αιγαίου τα επόμενα χρόνια, αλλά έχουμε και την εφαρμογή του νόμου που πριν από λίγες μέρες ψηφίσαμε και αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο, μια θεσμική τομή προκειμένου οι πολίτες που κατοικούν στα νησιά μας να μην αισθάνονται, να μην είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, να αμβλύνουμε, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο βαθμό σημαντικό, θα έλεγα, τις ανισότητες ανάμεσα στους νησιώτες μας και στους κατοίκους της υπηρωτικής χώρας. Όμως όλα αυτά και άλλα πολλά που έχουμε μπροστά μας και θα πρέπει να τα εξειδικεύσουμε με ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χρήζουν μελέτης, χρειάζεται να εξειδικευτούν περαιτέρω, να πάρουν τη μορφή πολιτικών δράσεων με αρχή, μέση και τέλος. Επαναλαμβάνω, για να αντιληφθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους την έννοια της εξόδου, της καθαρής εξόδου, για να πάρει σάρκα και οστά η επόμενη μέρα, η επόμενη των μνημονίων μέρα στον τόπο μας.